Έτσι έκανε την εμφάνισή της μια καινούργια περίοδος για τον τόπο μας, η κατοχή. Το πρώτο πρόβλημα ήταν η επιβίωση, γιατί η χρόνια φτώχεια μάστιζε τον τόπο. Ο αγώνας για την επιβίωση ήταν η πρώτη στοιχειώδης αντίσταση του ελληνικού λαού. Η πρώτη συγκεκριμένη αφόρμητη και ηρωική πράξη αντίστασης ήταν το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη από δύο νέα παιδιά, τον Μανώλη Γλέσο και τον Απόστολο Σάντα, στις 30 Μαΐου του 1941. Την άλλη μέρα, η υπόδουλη Αθήνα έβλεπε με δέος και κατάπληξη να κυματίσει στον Ιερό Βράχο μόνο η ελληνική σημαία. Ο αντιστασιακός αγώνας που οργανώθηκε ήταν η συνέχεια του πολέμου στα αλβανικά βουνά. Η κατοχή κράτησε τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια. Εκατόμβες αθώων ψυχών έχασαν τη ζωή τους από βασανιστήρια, πείνα, κακουχίες. Στα Καλάβρετα, στο Δίστομο, στην Κρήτη και παντού διαδραματίστηκαν ολοκαυτώματα. Χωριά καίγονταν, αρχαία μνημεία βεβηλώνονταν, πλουτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονταν. Αλλά η αδάμαστη ψυχή των Ελλήνων, πάντοτε επιπληκτική και περήφανη, δεν κάφτηκε. Παρά τις τρομερές πιέσεις, τα βάσανα, τις εκτελέσεις, το ελληνικό πνεύμα αντιστάθηκε στην φρικτή δουλεία. Παρέμεινε ατάραχο και αδέσμευτο, ενώ ο έρωτας για την ελευθερία γιγαντώθηκε. Ακολούθησε η μάχη της Κρήτης, η λεοντόκαρδη Κρήτης, με την απαράμιλη αγωνιστικότητά τους. Αντιστάθηκαν γενναία στη γερμανική βαρβαρότητα, κατορθώνοντας έτσι να καθυστερήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις του γερμανικού αρχηγείου. Εν τέλει, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, η γερμανική κατοχή τελείωσε. Η Αθήνα απελευθερώθηκε. Η γαλανόλευκη κυμάκησε ξανά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το τέλος της τραγωδίας του πολέμου βρήκε τους Έλληνες πληγωμένους, αλλά όρθιους. Ο ελληνικός λαός, πάντα πρωτοπόρος, έλαμψε στην ιστορία των αιώνων με το θάνος του και τη ζωτικότητά του. Αθάνατοι περήφανοι αγωνιστές του 40, αγέροχοι φαντάροι, γενναίοι αξιωματικοί και υποξηματικοί του ελληνικού στρατού, ελληνικέ λαέ που ορθώσατε αγέροχα το ανάστημά σας στις τεθωρακισμένες μεραρχίες του φασισμού και λάβατε μέρος στην εθνική αντίσταση, δεχτείτε σήμερα τον άπειρο σεβασμό μας και την υπερηφάνεια μας για εσάς. Η θυσία σας αναδεικνύει τα ολότερα παραδείγματα ηρωισμού, αυτοθυσίας, φιλοπατρίας, φιλαλληλίας, αλληλεγγύης, επιμονής, υπομονής και γενεοφροσύνης, ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την πατρίδα. Θυσιαστήκατε όχι γιατί επιθυμούσατε τον πόλεμο, αλλά γιατί κρίνατε απαραίτητο να επιτελέσετε το χρέος σας απέναντι στην πατρίδα και από σεβασμό στις έννοιες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Αιωνία η μνήμη σας. Ζήτω